gol para San Marcos de Arica. San Luis de Quillota 0, San Marcos de Arica 3. Tiempo adicional, 2 minutos. Tiempo adicional, 2 minutos. Ο Χαλίλη γυρίζει πίσω για τον Οικονομόπουλο. Σε τον Οικονομόπουλο για τον Αναστασάκο μέσα στην περιοχή. Υπάρχει ένα κράτημα σούτ από τον Βιγιαφάνε. Γκολ! Γκολ για την ομάδα της Σπάρτης! Με τον Βιγιαφάνε, Νίκολα Βιγιαφάνε! Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Εξαιρετικό σούτ από τον Νίκολα Βιγιαφάνε. Η μπάλα του στρώθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή μετά από την σέντρα του Οικονομόπουλου. Απομάκρυνε ο Ντουμάνης με το χέρι μπροστά από τον Ηλία Αναστασάκο. Η μπάλα στρώθηκε στο... Στη Μυτιλήνη, στο άλλο ντέρμπι της αναμέτρησης. Στο παιχνίδι με τον Αναστασάκο βγάζει για τον Βιγιαφάνε. Βιγιαφάνε μέσα στη μεγάλη περιοχή κάνει το σουτ και είναι γκολ! Γκολ για την ομάδα της Σπάρτης, κυρίες και κύριοι, με τον Βιγιαφάνε. Νωρίς το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ. Ήτανε φαινομενικά πριν τον αγώνα. Στην κόντρα Σπάρτη, το Βιγιαφάνε στο σουτάρι και θα ανοίξει το σκορ. Νικόλα Βιγιαφάνε 0-1 σε αυτή την κόντρα. Εκατέβει. Νωρίτερα πάντως το 11 η Επισκοπή άνοιξε το σκορ με τον Βιγιαφάνες επί της ουσίας να αξιοποιεί την σέντρα του Ράντοβιτς και με πολύ ωραίο σουτ να τη στέλνει στα δίχτυα της ομάδας των Χανίων και έτσι η ομάδα του Ρεθύμνου, η οποία έχει μπροστά της τον επανελληνικό με τον Ερακλή Ψαχνών για το κύπελλο Ελλάδος και το υπέρ της 1-1 από το πρώτο μάτς από Ψαχνά, προηγήθηκε 0-1 μέσα στο κύπελλο. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ευνηδίασε τους Βολιώτες ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Νίκολας Βαγιαφάνε. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ευνηδίασε τους Βολιώτες ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Νίκολας Βαγιαφάνε. Ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Βαγιαφάνε πριν τη συμπλήρωση 40 λεπτών αγώνα. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Βαγιαφάνε που δεν είχε πρόβλημα να πετύχει το 2-0. Το 18, ο Πετράκος από δεξιά έβγαλε σιρτή σέντρα και ο Βιγιαφάνε από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκέκα για το 0-1. Να παίζεις καλά. Κάναμε δύο νίκες στις προηγούμενες με εξαιρετικές εμφανίσεις, ποιοτικές εμφανίσεις. Σήμερα έπρεπε να κερδίζει. Η νίκη της Επισκοπής πήρε διαστάσεις τριάμβου στο 92, όταν ο Μελίσσας δεν υπολόγισε σωστά, έχασε την κόντρα από τον Πάλα εκτός περιοχής. Η μπάλα κατέληξε στον Βιγιαφάνε που διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Μία ήττα που οδήγησε τη δίκηση των γηπεδούχων στη λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Φυρό. Τελικά δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε τίποτα.
Δεν δικαιολογήσαμε την παρουσία μας. Παναχαϊκή, κίνηση δεξιά από τον Πάτο. Κρατάει ο Κιάσος. Τώρα θα σπάσει για τον Πάτο. Γυρίζει αυτός χαμηλά προς το πέναλτι. Παρενεύει ο Βοσκόπουλος και πάλι το γύρισμα από τον Κιάσο. Η μπάλα θα περάσει 2-1 η Παναχαϊκή με την αλλαγή. Λιμπέρης Στεργίδης βάζει τους αρχαιούς μπροστά στο σκόρο και ο Βηγιαφάνια είναι, διορθώνω. Λιμπέρης, ο Λιμπέρης Στεργίδης. Στο 64ο λεπτό. Μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι ο Βηγιαφάνια, Αποστόλη. Okay. Παναχαϊκή παίρνει κεφάλι στο σκορ με την κίνηση του Βηγιαφάνιε στο πέναλτι. Τέλεσε από τον Αργεντινό. Το έχει κάνει τρεις φορές αυτό το πράγμα η Παναχαϊκή. Να πληγώσει από το πλάι με γύρισμα προς το πέναλτι τον Πανηλιακό. Βηγιαφάνιε είναι αυτός που ντύνεται Κοντογουλίδης. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Πίτκα για το Παναχαϊκή Πανηλιακός. 2-1. Ασίστ από τον Κιάσο. Δεν τα κατάφερε ο Λίσε. Ο 25χρονος Νικόλας Βηγιαφάνιε.